Στο κατάμεστο από 80.000 θεατές Λουζνίκη, η Ρωσία πανηγύρισε έξαλλα την επικράτησή της στα πέναλτι επί της Ισπανίας που την έφερε στους 8 του Μουντιάλ. Οι Ρώσοι που μετέχουν στο τουρνουά ως η τελευταία ομάδα με βάση τη βαθμολογία της FIFA γιόρτασαν μια υπερήφανη πρόκληση σε βάρος του μεγάλου φαβορή Ισπανίας με ήρωα τον goalkeeper Igor Akinfeev που απέκρουσε δύο πέναλτι. Η Σμπόρνα Γιά με αποτελεσματική άμυνα μπλόκαρε το παιχνίδι των Ισπανών που προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό όταν από φάουλ του Ασένσιο η μπάλα έφτασε στο Σέρχιο Ράμος και ο 39χρονος Σεργέι Γνασέβιτς στην προσπάθεια του να μαρκάρει έκανε αυτό γκολ στερώντας από τον αρχηγό της Ρόχα το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ. Στο 39 σε κόρνερ του Σαμέντοφ ο πανύψηλος Αρτιόμ Τζιούμπα πήδηξε για κεφαλιά και ο Πικέ πήρε την μπάλα με το χέρι για να δοθεί αμέσως το πέναλτι με τον Τζιούμπα να εκτελεί και να ισοφαρίζει με το τρίτο του γκολ στο Μουντιάλ. Το σκορ δεν άλλαξε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά ούτε και στην ημίωρη παράταση. Και όταν ήρθε η ώρα των πέναλτι, ο Ακινφεύ θύμισε στους Ισπανούς πως η ρουλέτα των 11 μέτρων δεν θα μπορούσε παρά να είναι ρωσική. Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της οικοδέσποινας του Μουντιάλ απέκρουσε τα πέναλτι του Κόκε και του Άσπας και χάρισε στη Ρωσία την ονειρεμένη πρόκληση στους προημιτελικούς, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Κροατία. Второго тайма, 37 минут добавочных, да, мы оборонялись, мы старались сохранить свои ворота, что нам удалось. И ничего греха таить, мы надеялись на пенальти. Uno de los momentos más duros, ¿no? Caer eliminado siempre es muy difícil de superar, pero hay muchas formas de perder, de caer eliminado. Y hoy nos sentimos más orgullosos de ser españoles. El fútbol tiene eso.